και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 24 Ιανουαρίου του 2022. Έχουμε έρθει στη βόρεια πλευρά, πίσω από τα γραφεία, πίσω από την παλιά θέρα 21, προς τον βορειοανατολικό πυλώνα. Να δούμε λίγο έτσι πρωί πώς κυλούν οι εργασίες εξωτερικά, όπου δεν έχουμε σημαντικές εξελίξεις λόγω και του πολύ άστατου καιρού. Άσχημες καιρικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, και εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου είναι ψηλόβροχο και σιγά σιγά θα έχουμε τα πρώτα χιόνια και προς την πόλη μας. Όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει ο καιρός, αρχίζει να αγριεύει, να ασπρίζει, θα ασπρίσει η πόλη, θα πέσουν τα χιόνια, τα πρώτα χιόνια. Ήδη είμαστε πίσω από το βορειοανατολικό πυλώνα. Να δούμε λίγο και εσωτερικά, όπου συνεχίζονται οι εργασίες τις τελευταίες μέρες με την τοποθέτηση των προβολέων, όπου έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση, καθώς επίσης και συνεχίζονται και οι εργασίες με την τοποθέτηση των καθισμάτων των VIP στις σουίτες μπροστά. Έχουμε έρθει πίσω από τον νότιο ανατολικό πυλώνα, εδώ που ολοκληρώνεται σχεδόν το κλείσιμο της γωνίας με την τοποθέτηση των πάνελ στην παλιά 567. Το χιονάκι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται πιο πυκνό, και θα έχουμε τα πρώτα χιόνια στην πόλη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα οι εργασίες να περιοριστούν. Εξωτερικά δεν γίνονται κάποιες εργασίες για ευνόητους λόγους και για λόγους ασφαλείας. Εσωτερικά είναι οι εργασίες οι οποίες γίνονται και συνεχίζονται, όπως σας είπαμε. Βλέπετε εδώ τώρα αρχίζει σιγά σιγά και το στρώνει. Είμαστε πλάι κοντά στο κτίριο των μουσείων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Σήμερα και αύριο οι μετεωρολόγοι έχουν πει για αρκετό χιόνι. Επομένως όλα σιγά σιγά θα καλυφθούν από χιόνι άσπρο. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι και οι εργασίες οι οποίες εξελίσσονται κάτω από το κτίριο, με τα σκαλοπατάκια τα οποία δημιουργούνται, με τους εργάτες να παρόλα αυτά να κάνουν κάποιες εργασίες από κάτω. Θα κλείσουμε από εδώ το σημερινό βίντεο. Ευχηθούμε καλά χιόνια σε όλους. Είναι μέρες έτσι 2-3 οι οποίες θα ντυθούν όλα στα άσπρα. Κλείνουμε από εδώ. Να είστε όλοι καλά. Μια όμορφη μέρα, μια όμορφη άσπρη μέρα. Μόνο ΑΕΚ!